Σύνδεση τώρα με τη Μίνα Καραμίτρου που έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες για το πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών Μίνα. Λοιπόν Γιάννη, εδώ έχουμε έναν ηθικό αυτούργο που είναι ο ένας στόχος και έχουμε και τους εκτελεστές που είναι ο δεύτερος στόχος των αρχών. Ξεκινάμε λοιπόν από τους εκτελεστές. Ε, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ένας πολύ συγκεκριμένος κύκλος ενεργειών από το ανθρωποκτονιών. Πρώτον, ψάχνουν να βρουν όλα τα ξενοδοχεία... Κυρίω στα νότια προάστια, που μπορεί να έχουν ενοικιαστεί δωμάτια και μάλιστα ε, ε, ημερομηνίε πολύ κοντά στην δολοφονία του Γιώργου Καρεβάζ. Δεν ψάχνουν όμω μόνο ξενοδοχεία, ψάχνουν και διαμερίσματα. Θα ήταν, μα έλεγαν αξιωματικοί τη αστυνομία, πάρα πολύ εύκολο κάποιο, ειδικά αυτή την εποχή, να νοικιάσει με τα πλαστά του στοιχεία ένα διαμέρισμα για μικρό χρονικό διάστημα και μετά να φύγει και να μην αφήσει πίσω του και κανένα στοιχείο. Το τρίτο ψάχνουν τα γραφεία ενοικιάσεω αυτοκινήτων και μηχανών. Είναι πολύ πιθανό, μα έλεγαν, οι μηχανοί που χρησιμοποίησαν οι δράστε να μην είναι κάποια κλεμμένη μηχανή, να μην είναι μια μηχανή η οποία να έχει παραποιημένη την πινακίδα, να είναι όμω μια μηχανή η οποία έχει ενοικιαστεί από κάπου. Και μάλιστα αυτή η μηχανή, θέλω να σα πω ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα και υπάρχει, λένε οι αστυνομικοί, και πολύ συγκεκριμένο λόγο που χρησιμοποίησαν μια μικρού κυβισμού μηχανή. Yeah. Επίση, έχουν δώσει σήμα στα αεροδρόμια να τους δώσουν όλες τις λίστες με τα άτομα τα οποία μπήκαν στη χώρα σε συγκεκριμένες ημερομηνίε και βγήκαν από τη χώρα σε συγκεκριμένες ημερομηνίε. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται αυτή τη στιγμή και για τα χερσαία σύνορα. Πάντως η διαδικασία αυτή παραπέμπει σε μια άλλη υπόθεση άγριας δολοφονίας που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από τρία χρόνια. Πολύ σωστά. Μιλάς για τη δολοφονία του Γιάννη Μακρύ. Ακριβώ έτσι είχαν δράσει, είχαν δράσει και εκτελεστέ. Θυμίζω δε ότι ήταν μια δολοφονία που επίση είχε χρησιμοποιηθεί ε, σιγά Είναι πράγματι τα βήματα τα οποία ακολουθούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί. Εκεί πάνω βαδίζουν. Γιατί και είχαν τότε στληφθεί... ήταν αλλοδαποί εκτελεστέ. Πολύ σωστά. Και μάλιστα με αυτή τη μυθοδολογία κατάφεραν να του εντοπίσουν. Εδώ είναι εικόνε από εκείνο το έγκλημα με του βούλγαρου εκτελεστέ. Ναι, ναι, και κατάφεραν να του εντοπίσουν και να του συλλάβουν. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο και δύσκολο, δηλαδή, για να μπορέσει να εντοπίσει και να συλλάβει πληρωμένου ναι. εκτελεστέ. Αφού, λοιπόν, λένε οι αστυνομικοί, ε, λειτουργήσαμε σωστά και συλλάβαμε αυτού του δύο κακοποιού τότε. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν είχαν έχουν πάρει τα μέτρα του. Μπορεί να μην κάνουν τα ίδια λάθη που κάνανε εκείνοι. Σίγουρα όμω και αυτοί έχουν κάνει κάποια λάθη. Γιατί όχι λοιπόν να μην ακολουθήσουμε την Μάλιστα. ίδια μεθοδολογία.